Πανεσυρωνιόπατε, εκπρόσωποι των αρχών του τόπου, πρόεδροι συλλόγων, φίλες και φίλοι του Ιδρύου Σταυρού, αγαπητές εθελόντριες, αγαπητοί εθελοντές, σας καλωσορίζω για άλλη μια χρονιά στην κοπή του Τμήματος του Ελληνικού Ιδρύου Σταυρού. Σας ευχαριστούμε που και φέτος είσαστε μαζί μας, έτσι μας δίνετε τη δύναμη να συνεχίσουμε. Βλέπω και πολλούς νέους φίλους και αυτό με ικανοποιεί. Το έργο μας έχει σκοπό να συμβάλλει άφηλο και γνώστο συνάνθρωπο που έχει ανάγκη. Εδώ στο τμήμα της ΣΚΟ δεν υπάρχει κανείς μισθωτός, επειδή πολλές φορές μας λένε κανείτε μεγάλο μισθό. Κανείς δεν είναι μισθωτό, να ξέρετε όλοι είμαστε εθελοντές. Οι δράσεις μας είναι συνεχείς καθ' όλη τη διάρκεια του έτους σε όλο το νησί της ΣΚΟ, από την πόλη μέχρι και την Κέφαλο. Επιγραμματικά σας αναφέρω δράσεις μας που πραγματοποιήθηκαν την χρονιά που μας πέρασε. Έγινε η διανομή δεμάτων που έχει γίνει πλέον θεσμό στο Πάσχα και τα Χριστούγεννα σε 215 οικογένειες στην πόλη και τα χωριά. Έγινε η εκδήλωση για τα 100 χρόνια από τη μικρασιατική καταστροφή, όπου τονίσαμε τη δράση του Ερυθρού Σταυρού που βοήθησε τότε τον κόσμο. Επίσης, την ημέρα του Ερυθρού Σταυρού έγινε μια εκδήλωση με μέτρηση αχάρου και αρτηριακής πίεσης σε πολίτες και συγχρόνως έγινε και παρουσίαση πρώτων βοηθειών. Γίνονται συνεχώς επικουρικές εργασίες στο νοσοκομείο της εθελόντρης της κοινωνικής πρόνοιας. Παρουσιάσεις πρώτων βοηθειών σε σχολεία, πολίτες και στρατιωτικούς. Εκπαιδεύσεις πρώτων βοηθειών σε πολίτες με πιστοποίηση που έχουν ισχύει 5 χρόνια. Συμμετέχουμε σε ασκήσεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας και της πολιτικής προστασίας του Δήμου. Γίνονται και πολλές υγειονομικές καλύψεις σε πολιτιστικές και αθλητικές διοργανώσεις. Ευχαριστούμε από καρδιάς όλους τους συμπολίτες μας που μας συνδρέμουν με τις προσφορές τους. Για τη σημερινή εκδήλωση ευχαριστούμε τον Ταξίαρχο για τη διάθεση της αίθουσας, την επιχείρηση Ασίου για την προσφορά αναψυκτικών, τον κύριο Γιώργο Μέρη για τη συμβολική χρέωση της πίπας. Εγώ από την πλευρά μου ευχαριστώ ιδιαίτερως όλους τους εθελοντές των τριών σωμάτων της κοινωνικής πρόνοιας, της νοσηλευτικής και των σαμαριτών διασωστών. Οι εθελοντές είναι η καρδιά του Ερυθρού Σταυρού, αυτοί διαθέτουν τον ελεύθερο χρόνο τους, υπερβάλλουν πολλές φορές εαυτόν για να πραγματοποιούν τη δράση μας. Επίσης, ευχαριστούμε πάρα πολύ τις οικογένειές τους, γιατί χωρίς την ανοχή αυτών δεν θα μπορούσαν και οι εθελοντές να λείψουν από το σπίτι τους. Έχουμε προγραμματίσει να γίνουν τους επόμενους μήνες εκπαιδεύσεις νέων εθελοντών κοινωνικής πρόνοιας και νοσηλευτικής, ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη δυνατότητα για προσφορά στον συνάνθρωπο. Θα υπάρξουν βέβαια σχετικές ανακοινώσεις στον τύπο. Όσο υπάρχουν άνθρωποι, ας βοηθήσουμε να μην σβήσει η ελπίδα από τις καρδιές και το χαμόγελο από τα χείλη των συνανθρώπων μας που έχουν την ανάγκη μας. Στο σημείο αυτό, θα ήθελα να καλέσω την κυρία Καλλιόπη Μαλάση Φωλιά για να της απονεμηθεί η τιμητική διάκριση από την Κεντρική Διοίκηση του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού μετά από έγκριση του Προέδρου Δόκτωρ Σαλγερνού για την ευγενική προσφορά της. Επί 7 ετή διέθεσε αφιλοκερδός κατάστημά της, όπου στεγάστηκε το τμήμα μας. Σας εύχομαι μια καλή χρονιά. Η γενική διάκριση, 28 Ιανουαρίου 2024. Καλλιόπη Μαλάση, έπαινος για την σημαντική συμβολή της στο ερυθροσταυρικό έργο και ιδιαίτερα στο έργο του Περιφερειακού Τμήματος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν πολύ μεγάλη προσφορά σας, κυρία Μαλάση. Καλή χρονιά με υγεία. Είμαι βαθιά συγκινημένη, δεν το περίμενα αυτό και εύχομαι μέχρι που να ζω να μπορώ να προσφέρω στον Ερυθρό Σταυρό και καλώ όλους τους συνανθρώπους μας να έρθουν και εκείνοι κοντά μας και να δώσουν ό,τι μπορούν. Κιν εξήλθεν οφθόγκο σου ως δεξαμένη των λόγων σου, διού Θεό πρεπός εδογμάτισας, την φύση των όντων ετράνουσας,
Χριστά των ανθρώπων ήθηκατε κόσμισας, Βασίλειον ιεράτευμα πατερόσιε, Χριστόν τον Θεόν οικέτευε, σωτήνε τα ψυχάς ημών. Κυρία Έπαρχε, Κύριε Δήμαρχε, λοιποί εντιμότατοι άρχοντες, Κύριε εκπρόσωπε του Ταξιάρχου, Κύριε Διοικητά της Πυροσβεστικής, Κυρία Πρόεδρε του Περιφερειακού Τμήματος του Ερυθρού Σταυρού ΚΟ, κυρίες και κύριοι, με πολύ χαρά βρίσκομαι σήμερα σε αυτήν την πολύ όμορφη εκδήλωση κοπής της πίτας του Ερυθρού Σταυρού, του παραρτήματος Ερυθρού Σταυρού ΚΟ, μεταφέροντας και διαβιβάζοντας σε όλους σας τις ευχές και τις ευλογίες του Ευοσμιωτάτου Μητροπολίτη μας κυρίου Ναθαναήλ για μια καλή, ευλογημένη, δημιουργική και παραγωγική χρονιά. Το να μιλήσει κανείς για τον Ερυθρό Σταυρό μάλλον παραβιάζει πόρτες ανοιχτές, διότι όλοι ξέρουμε τη μεγάλη προσφορά αυτού του παγκόσμιου οργανισμού που δημιουργήθηκε τον 19ο αιώνα από τον ανθρωπιστή Ερή Κοντινάν στην Ελβετία, έξω και η σημαία, μια αναστροπή της σημαίας της Ελβετίας, με μια μεγάλη προσφορά στον άνθρωπο και στην παγκόσμια κοινότητα, όχι μόνο σε περιόδους πολέμους, αλλά και σε ειρηνικές περιόδους, αλλά και σε άλλες καταστάσεις που αντιμετωπίζει ο άνθρωπος, είτε σεισμούς, είτε πλημμύρες, είτε οποιασδήποτε άλλες καταστροφές, αλλά και σε ένα ευρύτατο κοινωνικό έργο το οποίο επιτελεί ο Ερυθρός Σταυρός. Και είναι πολύ σημαντικό το ότι αυτός ο Ερυθρός Σταυρός υπάρχει και στην ΚΟ και συνεχίζει να δραστηριοποιείται σε όλους τους τομείς που αφορούν τον άνθρωπο, διότι ο άνθρωπος είναι εικόνα Θεού και έχουμε όλη υποχρέωση ο ένας να βοηθάμε τον άλλον ή αυτή η αδελφοσύνη που προβάλλει η Εκκλησία μας, η Θεολογία μας και η Ορθοδοξία μας γενικότερα. Με αυτές τις λίγες και απλές σκέψεις, σας εύχομαι και πάλι, κυρία Πρόεδρε, καλή χρονιά. Με τις ευχές και τις ευλογίες του Σεβοσμιωτάτου να πορεύεστε και να πορευόμαστε όλοι και το 2024 κάτω από αυτές τις πανανθρώπινες αξίες και ιδέες του ιδρυτού του Ερυθρού Σταυρού, Ερή Κοντινάν. Χρόνια πολλά, καλά ευλογημένα, καλή και δημιουργική χρονιά σε όλους. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Χρόνια πολλά, καλή και δημιουργική χρονιά. Ό,τι και να πούμε για εσάς είναι λίγο. Εκπροσωπώντας όλους τους ΚΟΟΣ, να πω ότι είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι για το έργο σας. Ένα έργο που καλά κάνατε και αποσαφηνίσατε, οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στον εθελοντισμό. Και τελικά ο εθελοντισμός είναι ο κινητήριος μοχλός μιας κοινωνίας. Τα πάτε περίφημα και θεωρώ ότι και εμείς ως Δήμος έχουμε μία ευθύνη να προάγουμε γενικότερα τον εθελοντισμό, γιατί νομίζω η κοινωνία βγαίνει από αυτή τη διαδικασία πολλαπλά κερδισμένη. Να σας έχει ο Θεός καλά και εσάς. Να σας έχει ο Θεός καλά και χαιρόμαστε που σας βλέπουμε εδώ. Να είστε καλά. Και Διοικητικό Συμβούλιο. Είναι φτωχά τα λόγια μπροστά στο τόσο πλούσιο έργο που παράγεται σε κάθε επίπεδο. Θέλω να πω ότι πριν πολλά χρόνια η νυν Πρόεδρος, η Ειρήνη Παναγιωτοπούλου, μου δίδαξε τις αρχές του Ερυθρού Σταυρού. Την ευχαριστώ ιδιαιτέρως γι' αυτό. Είστε το μεγαλύτερο εθελοντικό δίκτυο προσφοράς, ανιδιοτελούς προσφοράς. Είστε το υπόδειγμα του εθελοντισμού και μακάρι να βρίσκονται και άλλοι άνθρωποι να εισέρχονται σε αυτό τον υπέροχο χώρο της προσφοράς στον άνθρωπο, προσφορά που γίνεται χωρίς διακρίσεις πολιτισμικές, χωρίς διακρίσεις εθνικές. Θα είναι ιδιαίτερη χαρά μου να μπορέσουμε να έχουμε όσο το δυνατόν πιο στενή και ουσιαστική συνεργασία από την πλευρά του Επαρχείου και της Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου. Καλή χρονιά σε όλους. Σας ευχαριστώ. Και πάλι καλή χρονιά. Εύχομαι υγεία σε όλους και σας ευχαριστούμε για άλλη μια φορά που μας στηρίζετε.